Κύριε Ψυχογέ, σε όλο και περισσότερες περιοχές του νομού μας αρχίζουν να φτιάχνονται οι επιτροπές για ένα θέμα που είχατε, είσαστε από τους προτεργάτες, είχατε καταθέσει και ερώτημα στη Βουλή σχετικά με τις επανασυνδέσεις στους ανθρώπους που τους αναξιοπαθούντες ρεύματος. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχει κοπεί διαπαντός το ρεύμα γιατί είχαν κάνει και παράνομες συνδέσεις. Η ανάγκη βέβαια τους έκανε, δεν τους έκανε η αγάπη τους για την παρανομία. Πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση? Καλησπέρα και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Όντως είναι κάτι το οποίο το αναδείξατε εσείς, κύριε Τσαρμπέ, σαν δελτίο τύπου φαντάζομαι από τον Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, όπου ανακοίνωσε την λειτουργία αυτής της επιτροπής. Δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι αυτές οι επιτροπές οι οποίες συστήνονται στους Δήμους είναι αποτέλεσμα πρόσφατου νομοσχεδίου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να ενισχυθούν με φάπαξ βοήθημα ευάλωτες ομάδες οι οποίες έχουν διακοπή ρεύματος και παράλληλα να γίνει επανασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο μας ενδιαφέρει να το γνωρίζει η κοινωνία, να προστρέξει στις επιτροπές αυτές που είναι αναδήμο και που υπάρχουν τα αντίστοιχα στοιχεία και οι προϋποθέσεις, προκειμένου και το εφάπαξ βοήθημα να λάβει, το οποίο υπολογίζεται ανάλογα με τις οφειλές του, αλλά και να επανασυνδεθεί το ρεύμα του, που είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι αυτό αφορά την πρώτη κατοικία. Πρέπει η διακοπή να έχει γίνει μέχρι 14 Δευτέρου του 2018 και να υπάρχουν και κάποια εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επομένως, το λέω και με την ευκαιρία αυτή, ότι είναι πολύ σημαντικό για μας να το αξιοποιήσει ο κόσμος, διότι όπως είπατε, από ανάγκη πολλοί συμπολίτες μας υπέστησαν διακοπή ρεύματος. Το πιο δύσκολο είναι τις περισσότερες φορές η πρώτη δόση, αυτή η δόση του διακανονισμού. Σωστά. Σωστά. Αυτό ήθελα να το επισημάνω, ότι δεν αρκεί αυτό, αν και είναι μια πολύ καλή κίνηση. Πρέπει να δούμε πάλι και το πρόγραμμα των ρυθμίσεων, προκειμένου να μειώσουμε την προκαταβολή που απαιτείται. Προκειμένου, όπως είχε γίνει με το πρόγραμμα δόσεων που είχε γίνει το 2015 και το 2016, που προέβλεπε 36 δόσεις, εκεί η προκαταβολή ήταν ελάχιστη ή μηδενική και αξιοποιήθηκε από περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες. Κάτι το οποίο και τους επέτρεψε να καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους, αλλά και απέφερε και στη ΔΕΗ πολλά έσοδα που χρησιμοποιήθηκαν για ανάγκες που υπήρχαν. Ναι, όταν πας να ζητήσεις πολλά μαζεμένα, αυτός που. Ακριβώς. Δεν είναι στρατηγικά κακοπληρωτής ο Έλληνας, στρατηγικά. Ακριβώς. Δεν είναι στη πλειοψηφία. Αυτό θέλω να επισημάνω, ότι ο κόσμος αγκάλιασε το πρόγραμμα των 36 δόσεων, το οποίο ήταν απλό και πολύ ευνοϊκό, και νομίζω ότι σε αυτή τη λογική και βλέποντας τη χρήση που έκανε και τα ωφέλη που υπήρχαν για την εταιρεία, πρέπει να δούμε και πάλι ένα πρόγραμμα ρυθμίσεων το οποίο να είναι εξίσου ευνοϊκό και να μην προβλέπει την προκαταβολή η οποία προβλέπεται σήμερα για αντίστοιχες περιπτώσεις. Δηλαδή, ή πρέπει να τη μειώσουμε, ή πρέπει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να την καταργήσουμε, προκειμένου ο κόσμος να ενταχθεί στις ρυθμίσεις και να έχει το δικαίωμα που προβλέπεται, και είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, που είναι ένα βασικό και στοιχειώδες κοινωνικό δικαίωμα.